Γεια σας. Είμαστε και πάλι μαζί όπως κάθε Παρασκευή από το Μουσικόραμα και η σημερινή εκπομπή είναι λιγάκι διαφορετική από τις άλλες. Σήμερα θα παρουσιάσουμε κομμάτια που τα ζήτησαν πάρα πολλοί τηλεθεατές και που είναι σήμερα απόψε μαζί μας. Ξεκινήσαμε ήδη με το συγκρότημα των Soft Cell. Για να συνεχίσουμε, ποιος θέλει να διαλέξει κάτι? Θα διαλέξω εγώ. Λέγε μας Μαρκέλα, τι θέλεις να ακούσουμε? Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι των Cool and the Gang. Αυτή ήταν η Modern Romance που παίζουν ένα λατινοαμερικάνικο στυλ και κάτι που δεν ξέρετε πιο πολύ ίσως είναι ότι παίζει μέσα ένας Κύπριος, ο Άντι Κυριακού, από τους καλύτερους μουσικούς αυτή τη στιγμή στη Βρετανία. Κάτι άλλο, σε λίγο θα έχουμε το σημερινό διαγωνισμό μας που είναι λιγάκι διαφορετικός από τους άλλους και αποτελέσματα προηγούμενων διαγωνισμών μας. Για να συνεχίσουμε με άλλο ένα χορευτικό κομμάτι που θα το διαλέξει η Αλεξάνδρα. Τι θες να ακούσουμε? Θα ήθελα να ακούσω The Mirror Man. Η Orange Juice ήταν το γνωστό τετραμελές συγκρότημα από τη Σκωτία, το γνωστό στην Ευρώπη και όχι τόσο γνωστό στην Ελλάδα, και σήμερα έχουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μας για τους Kraftwerk. Είχαμε πάρα πολλές σωστές απαντήσεις και οι νικητές για το πρώτο κομμάτι των Kraftwerk που ανέβηκε στο top είναι ο Χατζη Ανθανασιάδης Βασίλης, η Μαρκέλα Μαριέλη, ο Πετικίδης Παναγιώτης, η Μικαέλα Μεφαλοπούλου, η Βίβιαν Μητροπούλου, η Κάκια Μακίνα, ο Γιώργος Κονδυλίδης, η Βικόρια Μαχαιριανάκη, ο Χρήστος Τοτάκης, ο Σπύρος Ζωγούλας. Και στη σημερινή εκπομπή είχαμε πάρα πολλά κομμάτια από το χώρο της χορευτικής μουσικής. Θα ήθελα κάποιος από όλους τους φίλους που είμαστε εδώ και τελικά θα δοθώ να μιλάω μόνο εγώ, να διαλέξει το επόμενο κομμάτι. Ποιος θα είναι? Ναι, θα ήθελα να διαλέξω κάτι από τα τελευταία του David Bowie. Αυτός ήταν ο Αμερικανός κυμπορνίστας που είχε μάλλον τα προηγούμενα χρόνια, όλη τη δεκαετία του 70, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Σήμερα έχουμε φτάσει ήδη στο σημείο που πρέπει να κάνουμε το σημερινό διαγωνισμό μας και μια και είμαστε όλοι μαζί. Θέλει να προτείνει κανείς? Τι πράγμα είναι? Μία ερώτηση για το σημερινό διαγωνισμό, για όλους τους φίλους από όλη την Ελλάδα. Να βάλουμε κάτι για τον Billy Joel. Ναι, μία ερώτηση για τον Billy Joel είναι σε ποια ηλικία, γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70, έγραψε την πρώτη μεγάλη του επιτυχία, που είχε επιτυχία και σε single, αλλά και σε μεγάλο δίσκο. Για να τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή, πάλι από την Αμερική έχουμε τον Bruce Springsteen, από ένα ζωντανό κονσέρτο, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύγχρονης μουσικής. Από το Μουσικόραμα και από όλους εμάς, γεια σας. Τίποτα άλλο, μέχρι την άλλη Παρασκευή υπομονή και καλή σας νύχτα.